Τώρα το μάτς αρχίζει και αρχίζει με πολύ γρήγορο ρυθμό με τον Καλτσά και τη μεγάλη απόκρουση του Διούδη. Νέα μεγάλη φάση σε δεύτερο χρόνο με την κεφαλιά out εξ επαφής από τον Τόνσο. Δεν πρόλαβε να ζεσταθεί ούτε το χρονόμετρο στην Τρίπολη και αρχίζει η γραφίδα να σημειώνει αξιοσημείωτα πράγματα. Ο Αστέρας και πάλι μπροστά με το Μανιά. Δεν διστάζει από εκεί με το ένστικτο του σκόρερ. Βρίσκει εστία πάλι σε ετοιμότητα ο Διούδης. Παναθηναϊκός στη μεγάλη του στιγμή τώρα με το Δόνι. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπουζούκι για τον Ινσούα. Χατζιωβάνης η προσποίηση με τον Καλτσά για την άμυνα. Έβγαλε τη σέντρα ο Μακέντα. Τελευταία στιγμή βρίσκει την μπάλα και ο Πασαλίδης και τον βγάζει εκτός φάσης. Χατζιωβάνης έκανε τη σέντρα, περιμένει, διώχνει ο Κυριακόπουλος. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης με το δεξί χωρίς καλή ισορροπία. Ίσα ίσα να τη βρει γεμάτα την μπάλα και όπου πάει πηγε out. Αστέρας που θέλει να μπει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Τσιπούλος με το αριστερό, με δύναμη Διούδης. Τρομερή επέμβαση στη συνέχεια ο Αστέρας. Όπως και στο πρώτο πήγε δυνατά και δημιούργησε τη μία καλή φάση μετά την άλλη. Έτσι και στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου κάνει το ίδιο, διότι εντυπωσιακές επεμβάσεις από το Διούδη δεν είχε απάντηση στο γκολ του Μανιά. Κολοβέτσιο σημαδεύοντας τον Ινσούα. Κατέβασε υπέροχα την μπάλα και απαλλάσσεται από την άμυνα του Καλτσά. Μακέντα. Κόρνερ. Μπουζούκης για τον Δόνι. Το έχει το δεξί, προτιμά πάσα και όχι σουτ. Κατζιωβάνης η προσποίηση. Έσκαψε την μπάλα. Δεύτερο δοκάρι ο Δόνις out. Στο 54. Τόνσο. Παίζει γρήγορα. Ο Βλάχος αφήνει ο Μουνάφο. Επί της ουσίας ανοίγει διάδρομο για τον Καλτσά. Έγινε η σέντρα. Κουλιμπαλή. Κόρνερ. Ψηλιανίδης και έρχεται αμέσως για το όβερλα από Κυριακόπουλος. Ψηλιανίδης πετάει στην αδύναμη πλευρά. Το τέτατέ του Τόνσο με το Διούδη. Ο Καλτσά στο σουτ. Η μπάλα out. Κόρνερ. Βρήκε. Ψηλιανίδης απευθείας ο Διούδης στην επέμβαση. Περίμενε, διάβασε τη φάση. Εδώ η προσπάθεια από τον Δόνι που βρίσκεται πεσμένο στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Κοντά είναι ο Σκουλάς, του λέει να σηκωθεί να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, δείτε πόσο ψηλά είναι. Πόσο πίσω έχει γυρίσει ο Αστέρας, πόσο πίσω έχει υποχρεώσει ο Παναθηναϊκός τον Αστέρα να γυρίσει. Κουλιμπαλή, Χατζηγιοβάνη στο γύρισμα, το σουτ στην κίνηση. Αθανασιάδης ήταν ο καμπετσής αυτός που προσπάθησε να χρηστεί σκόρερ. Πάλι πίσω η μπάλα, ο Αστέρας πιέζει ψηλά και κάνει δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού στην κυκλοφορία της μπάλας. Την καλύτερη πάσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη στους φιλοξενούμενους τη βρήκε από το Διούδη, από τον τερματοφύλακα του που ανεβάζει τον Ισού από εκεί, από τα αριστερά έκανε τη σέντρα. Καμπετσής η μπάλα, ίσως βρήκε το δοκάρι. Περνάει out. Ο Κυριακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στο μαρκάρισμα του Χατζηγιοβάνη στην προηγούμενη φάση. Από την αρχή μέχρι το τέλος της καθυστερήσης το πέναλτι εκτελεί και ισοφαρίζει. Ένα παιχνίδι που έχει... Μπουζούκης με το αριστερό. Δεν ανησυχεί ο Αθανασιάδης.